Γεια σας παιδιά, Ζωντάξ εδώ, καθώς έγινε ο βίντεο στο κανάλι και σήμερα έχουμε Black Friday Pack ας πούμε. Αρχικά βλέπετε το βίντεο Σάββατο, οπότε η Black Friday ήταν χθες και όπως ξέρετε κάθε χρόνο η EA βάζει στο FIFA προσφορές, ας πούμε προσφορές, NBCs και τα σχετικά. Τα οποία θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Μην ξεχάσετε μου στο βίντεο να κάνετε ένα like και μια γραφούλα όσοι είστε καινούργοι στο κανάλι. Αρχικά εδώ πέρα βλέπετε τα market matchups τα οποία ανοίξαμε τις Πέμπτης. Τα ανοίξαμε μερικές, βασικά μία ώρα περίπου πριν ξεκινήσει κανονικά και επίσημα το event της Black Friday. Στο οποίο πραγματικά εύχομαι, κάνω το βίντεο Σάββατο, ελπίζω να προλάβω μερικούς. Θα είναι πολύ κρίμα να βάλετε λεφτά πραγματικά για την Black Friday. Ούτε καλές προσφορές έχουν στα packs, τίποτα. Πραγματικά το μόνο που γίνεται τι είναι να έχουν lightning routes και τίποτα άλλο κάνει νόημα πραγματικά. Ούτε μειώθηκε η αξία των packs όπως πέρυσι, ούτε τίποτα. Και για μένα. Άλλο που μπήκαν οι καλύτερες κάρτες από το Team of the Week, δηλαδή Ronaldo, Messi, Mbappé, και που μπήκαν αυτές αντικειμενικά θα τις βγάλουν μία στις 5.000 αυτές τις κάρτες. Οπότε κατά μένα δεν αξίζει καθόλου, και πιστεύω ότι περισσότεροι το καταλαβαίνετε, δεν αξίζει καθόλου να βάλεις λεφτά σε αυτό το παιχνίδι. Ακόμη και coins να έχεις για μένα, μην κάνετε κανένα pack opening και χάσετε τζάπα τα coins σας. Θα είναι πολύ χρήμα να είναι πολύ σωστή την ομάδα σας για να κάνετε pack opening στην Black Friday. Πιστεύω είναι χάσιμο χρόνο, εκτός και αν νιώθετε πάρα πολύ τυχεροί, να σας πω. Εντάξει, αν νιώθετε τόσο τυχεροί, το κάνετε. Εδώ πέρα μου έτυχε και ένα συνφόρουμ, το οποίο το κράτησα, δεν το πουλήσα. Εξάλλου πήγαινε για discard price. Τον κράτησα μπας και χρησιμοποιήθηκε κανένα SBC. Επίσης μετέχει και ο Ερνάντες, ο οποίος κάποτε πήγαινε 60 χιλιάρικα, τώρα πάει 6 χιλιάρικα. Τέλος πάντων, οπότε αυτά επανέρχομαι όταν ξεκινήσει και το event της Black Friday, να δούμε λίγο τι θα μπει, τι θα έχουμε και όλα τα σχετικά, οπότε τα λέμε σύντομα φαντάζομαι. Λοιπόν, αρχικά, βλέπετε κάναμε τα πρώτα SBC, το οποίο δίνει ένα Prime Electro Players Pack. Ελπίζω να μην είναι όλα έτσι. Αν όλα τα packs είναι σαν αυτό, δηλαδή θα ξενερώσω πάρα πολύ, δεν υπάρχει καν νόημα. Θα μου πεις, έχεις φάει τόσο καλά πράγματα από αυτά τα packs, αλλά θα σου πω εγώ ότι είναι κρίμα. Κρίμα πραγματικά Black Friday να βάζει τέτοια πέσια packs. Θα δούμε, για να δούμε αν θα βγάλουμε τίποτα εδώ. Δεν γίνει ούτε καν boards. Okay. Τι είναι πραγματικά, αν είναι Rare Mixed Players Pack, αν είναι Prime Electro Players Pack, είναι και να βγάζω Nana, πραγματικά δεν βρίσκω κανένα νόημα. Τα ανοίγουμε βέβαια για το content, τα ανοίγουμε, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά πραγματικά τώρα Black Friday, μια φορά το χρόνο, βάλε κανένα καλό pack, ρε παιδί μου, τι Prime Electrum. Τέλος πάντων, θα επανέρχομαι στη συνέχεια να δούμε τι άλλο έχουμε. Επίσης, παρατήρησα δύο πολύ κακά πράγματα. Πρώτον, τα packs, αυτά τα flash SBCs, είναι κάθε 2 ώρες. Ασχολίαστο. Δεύτερον, Μπαλοτέλι, πολύ καλή κάρτα. Ίσως τον κάνω. Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά. Αν τον κάνω, θα έχουμε double upload σήμερα, ώστε να δούμε σε άλλο βιντεάκι τα packs του Μπαλοτέλι, να το σχολιάσουμε λίγο και να δούμε και πώς θα κάνουμε την ομάδα μας. Οπότε, αφήνουμε τον Μπαλοτέλι για άλλο βίντεο, θα το δούμε. Επίσης, βγήκε και ένας Μοράλες, ο οποίος καλή καρτούλα έχει, αλλά δεν χωρά στην ομάδα μου. Δεν μπορώ να καταλάβω και ποιο λόγο τα packs είναι κάθε 2 ώρες. Τέλος πάντων, να δούμε τι pack θα είναι το επόμενο. Επίσης βλέπω εδώ ότι έχουμε κάποια objectives τα οποία είναι σχετικά εύκολα, οπότε κάτι είναι και αυτό, αλλά τα pack και πάλι είναι untradeable. Αξίζει σίγουρα το draft token, το μόνο που αξίζει για μένα, γιατί τα packs είναι untradeable, οπότε δεν νομίζω να βγει και κάτι καλό. Αυτά. Λοιπόν, δεύτερο SBC για σήμερα και δυστυχώς έγινε αυτό που φοβόμουν, παιδιά. Small Rare Mixed Players Pack. Δεν θα το σχολιάσω, τουλάχιστον δεν χαλάω κανένα coin για να τα κάνω αυτά, είναι πολύ εύκολα, αλλά. Τέλος πάντων, μην κλαίω, πάμε να τα ανοίξουμε και να βγάλουμε κάτι καλό, εντάξει, παραγράφω το όλα, αλλά καταλαβαίνετε. Λοιπόν, είναι boards, you walk out, είναι boards, η φωνή μου, έκλεισε η φωνή μου, λογικά, τάντι, εντάξει. Δεν ξέρω, γενικά έχω ξενερώσει πάρα πολύ, ξεκινάμε, τουλάχιστον, τι να πω, δεν ξέρω, τουλάχιστον είναι πολύ φθηνά έτσι, αλλά και πάλι τι να τα κάνεις, ανοίγεις αυτά τα packs για να σου δώσεις silvers και bronze κάρτες. Έλεος, πραγματικά έλεος, πολύ έλεος πραγματικά. Συνεχίζουμε, θα δούμε, θα κάνω αρκετά. Μπας και βγάλουμε κάτι καλό, συνεχίζουμε. Τρίτο, επιτέλους καλό pack, επιτέλους καλό pack πραγματικά. Δηλαδή αν έδινε πάλι κανένα Electrum ή Mixed Players θα ήταν, δεν ξέρω τι θα έλεγα. Prime Gold Players Pack είναι καλό. Το κακό είναι ότι είναι κάθε 2 ώρες αυτό το πράγμα. Δηλαδή πραγματικά τι να πω, δεν ξέρω. Γιατί το έχω βάλει το κάθε 2 ώρες και όχι κάθε 1 ώρα. Anyway. Νομίζω παίζεται κάθε μισή ώρα ή μία ώρα. Μην κλαίμε, πάμε να το ανοίξουμε. Γιατί είναι καλό pack. Έχω λίγο hope, λίγο hype βασικά. Μπας και πετάξει ένα walkout. Είναι boards. Είναι boards όμως, δεν είναι walkout. Είναι boards. Άλλη μια φορά boards. Είναι Ουκρανός. Είναι το καλό λοιπόν. Είναι ότι είναι inform και βγάλαμε 10 χιλιάρικα. Έχουμε βγάλει 20 χιλιάρικα από τους δύο inform μας, τον Γερμανό και τον Ουκρανό εδώ πέρα.
Οπότε κάτι είναι γι' αυτό. Και ένας Volant, ok. Ok, ok, βγάλαμε ένα uniform, κάτι είναι γι' αυτό, προχωράμε. Τέταρτο, λοιπόν, τέταρτο. Πάλι Electrum, δεν γίνεται να μην δώσει. Έλεγα ότι μήπως το αφήσει λίγο και δίνει κανένα καλό pack, δίνει Prime Electrum Players Pack, από το οποίο πραγματικά τι μπορείς να ελπίσεις, δεν ξέρω τι μπορείς να ελπίσεις, δυστυχώς. Από τα πρώτα packs που τα κοίταξα, πραγματικά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, πραγματικά, δηλαδή πιστεύω τζάμπα λεφτά, τζάμπα coins θα χαλάσω και να τα ανοίξω, όπως είπα και στην αρχή. Εδώ πέρα βάζουμε ένα board, ένα walkout, δεν είναι walkout και είναι ακόμη χειρότερα, είναι και usual card, οπότε, και είναι σπανός, δηλαδή ακόμη χειρότερα. Είναι δηλαδή ο Vasquez, όμορφα πράγματα, 81 overall Vasquez. Να κρύβει τουλάχιστον δηλαδή, κανένα καλό board, κανένα high rated board, μπάσκε, εντάξει, πάντα χρειάζονται κανένα high rated. Δεν το κρύβει, δεν το κρύβει, δυστυχώς δεν το κρύβει. Οπότε αυτό, λογικά θα κάνουμε άλλο ένα παιδιά, αυτά. Λοιπόν, τελευταίο για σήμερα, πραγματικά τελευταίο. Αν έχει και αύριο, θα τα δείξουμε σε άλλο βίντεο, τα αυριανά. Αν βγάλω κάτι καλό, αλλιώς θα σας τα δείξω πολύ σύντομα μαζί με κάτι άλλο. Βλέπετε τι pack είναι, δεν το σχολιάζουμε, έτσι δεν το σχολιάζουμε. Δεύτερη φορά που ανοίγουμε το ίδιο pack σήμερα. Ψέματα, το άλλο ήταν small rare, το αυτό είναι απλά rare mixed. Είναι boards, ένα walkout. Δεν το δείχνει το walkout με τίποτα. Άγγλος, CB, City Stones. Ό,τι και να πω είναι λίγο παιδιά, δυστυχώς. Εντάξει, αν μου πεις τι περίμενες, αφού τα packs αυτά τα κάνεις δωρεάν, τα SBCs αυτά τα κάνεις δωρεάν, λογικό είναι και τα packs να μείνει τόσο καλά. Αλλά δεν με νοιάζει, ας έβαζε κάτι πιο ακριβό να βγει κάτι καλύτερο. Α, εδώ πέρα αυτός κάνει 3.000, όπως και να έχει, είναι και αύριο μέρα, οπότε περιμένουμε μπας και αύριο αλλάξει κάτι, μπουν καλύτερα SBCs, καλύτερα packs και βγάλουμε κανένα coin έτσι. Οπότε ναι, αυτά για σήμερα, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο, να αφήνετε και στο κανάλι. Και λογικά θα έχουμε και δεύτερο απλότητα σήμερα, μαζί με ένα SBC που μάλλον θα κάνουμε, που είπα στη μέση του βίντεο. Και θα τα δούμε. Αυτά. Γεια σας.